Είναι δυνατόν τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου να μην έχουμε την Άση Μπηλιού. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Όντως σήμερα θερινό ηλιοστάσιο. Ο ήλιος προχωρά στον καρκίνο και σημαίνει φυσικά την έναρξη του καλοκαιριού. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα ζώδια, ο ζωδιακός συνδέεται με τις εποχές. Τα παρορμητικά ζώδια, ο κριός, ο καρκίνος, ο ζυγός, ο εγώκερος, είναι τα ζώδια που ξεκινούν κάθε εποχή. Ναι, βέβαια. Ο καρκίνος το καλοκαίρι, ο ζυγός το φθινόπωρο. Το καλοκαίρι κρατάει μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου δηλαδή. Και ουσιαστικά ξεκινά από σήμερα, έτσι. Λοιπόν, τα ζώδια, τα σταθερά, που είναι ο Ταύρος, ο Λέων, ο Σκορπιός και ο Υδροχός, είναι στο μέσον της κάθε εποχής, εκεί που σταθεροποιούνται και οι μετεωρολογικές συνθήκες της κάθε εποχής και τα μεταβλητά ζώδια. Ο Δίδυμος, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθύες είναι στην αλλαγή των εποχών. Γι' αυτό και θεωρούνται και πιο ασταθεί. Γι' αυτό λέγονται και μεταβλητά. Γι' αυτό και είχαμε, τέλος πάντων, και όλη αυτή την αστάθεια το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, τα ζώδια λοιπόν συνδέονται με τις εποχές και πάντα όταν ο ήλιος μπαίνει στον καρκίνο, αυτό είναι ένα ωραίο νέο όταν ζει στην Ελλάδα. Γιατί, αν μη τι άλλο, ξεκινά το καλοκαίρι, αρχίζει. Και βέβαια ο καρκίνος είναι και το σύμβολο της θάλασσας. Ναι, το καβουράκι. Λέβαια. Λοιπόν, άρα είναι και η εποχή που ξεκινάνε. Καλά, έχουν ξεκινήσει για κάποιους, αλλά τέλος πάντων για τους περισσότερους τώρα θα αρχίσουν να ξεκινούν τα μπανάκια και οι επαφές με τη θάλασσα και τα ταξίδια και οι εκδρομές και όλα αυτά. Ωραία πράγματα όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν που μπαίνει ο ήλιος στον καρκίνο, έχουμε και άλλη μία όψη. Έχουμε το τρίγωνο ανάμεσα στην Αφροδίτη, και, που είναι ακόμη στον Ταύρο και θα είναι ακόμη για άλλη μία μέρα μέχρι αύριο, με τον Πλούτονα. Άρα η μέρα έχει μία ένταση σε ό,τι έχει, γιατί ακόμη και στις καλές όψεις, το τρίγωνο είναι μια θεωρητικά καλή όψη, ακόμη όμως και στις καλές όψεις υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση, η οποία πολλές φορές μπορεί να μην βγαίνει στην επιφάνεια, να μένει, να είναι μια υπόκοφη ένταση στις σχέσεις. Είναι όμως μια ωραία όψη, αν θέλετε να διαπραγματευτείτε, θέματα που αφορούν τα οικονομικά.